υποχρεωτικός ο εμβολιασμός εις όλους όσους μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Χωρίς να λέει ο χωροφύλακας, ο αστιφύλακας, ο παπάς, ο δεσπότης κτλ. Άπαντες. Οριζόντια. Οριζόντια. Είπατε υποχρεωτικότητα σε όλους. Άπαντες. Οι μισθοδοτούμενοι από το ελληνικό δημόσιο και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου να υποχρεωθούν σε εμβολιασμό. Ιερείς, δεσπότες, όλοι. Ήμουν σε ένα άλλο κανάλι προημερών και ταυτόχρονα ήταν και μία νοσοκόμα η οποία ερνείτο και τα λοιπά. Κύρα μου, σε πήρε το κράτος για να υπηρετήσει τον ασθενή. Είναι δυνατόν να είσαι ανεμβολίαστη και να μεταφέρεις από τον ένα στον άλλον? Είναι αδιανόητα πράγματα. Με τους παπάδες όμως που μεταφέρουν τον ιό, τι ακόμα κάνουμε? Χειρότερα. Τι κρέμασμα θέλουν. Κρέμασμα παπάδες. Με τι. Εσείς είπατε λέει για τους δικούς σας. Όπου δεν πήπτει λόγος, ακούστε, η εκκλησία έχει κανόνες. Όπου δεν πήπτει λόγος, πήπτει ράβδος. Και θα σας θυμίσω κάτι. Όταν γινόμαστε δεσποτάδες, επισκόποι δηλαδή, μας δίνουν την πατερίτσα. Και μας λέει, τις μένεθ ευπιθέσει, σε εκείνους που είναι ευπιθείς, χρώ αυτή ράβδο δυνάμεως. Συγγνώμη, στηριγμού. Τη δε απειθέση, χρώ αυτή ράβδο δυνάμεως, ράβδο επιστηπτική. Έτσι λένε οι κανόνες. Και λένε οι κανόνες ακόμα, ότι όποιος θέτει τον εαυτό του εκτός εκκλησίας, όταν δεν πειθαρχήσει αποφάσεις εκκλησίας. Όταν οι σύνοδοι, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, οι σύνοδοι της εκκλησίας. Πρέπει να βγουν εκτός εκκλησίας αυτοί οι αρνητές παπάδες. Βεβαίως. Εκτός σπίτια τους δηλαδή. Εννοείται εκτός. Από σχηματισμό. Ναι. Πείτε το λοιπόν. Βέβαια. Μα το λέτε. Το λέω κομψά, το πάτε, κομψά το, και περιφερειακά μας το λέω όπως το λέει η Εκκλησία. Εντάξει, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Εμείς δεν είμαστε παπάδες. Αρνείται, ναι, εκείνο που αποφάσισε η Σύνοδος, θέτει τον εαυτό του ο ίδιος, όχι εγώ, θέτει τον εαυτό του εκτός Εκκλησίας. Και μισθός τέλος δηλαδή. Ακούτε τι σας λέω. Όταν δεν πας στη δουλειά σου, δεν θα σου κόψουν το μισθό. Μάλιστα. Στα μοναστήρια, ας πούμε, σεβασμιότατε, που εκεί φαίνεται ότι η κατάσταση είναι ακόμη πιο δύσκολη. Μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται? Λοιπόν, μιλάμε γενικώς για τα μοναστήρια. Βεβαίως, γενικώς. Το μοναστήρι έχει μια ειδική περίπτωση που οι άνθρωποι διαλέξαν τον τρόπο της ζωής τους και επομένως είναι λίγο πιο δύσκολο να λάβεις μέτρα. Όμως υπάρχει ένα μέτρο που μπορεί να το κάνεις. Ο επίσκοπος. Να το κλείσει και να μην έχει επισκέπτες. Α, έχετε εσείς δικαίωμα ως επίσκοπος να το κλείσετε? Βεβαίως, βεβαίως. Α, μάλιστα. Με δικαίωμα να του πούμε του ηγουμένου, του κυρίου ηγουμένου. Κλείνει. Όχι, δεν θα εξομολογήσεις. Μέτρα, δεν θα δηλαδή λειτουργήσεις. Θα έχει καρτέρας. Σεβασμιότατε, για όσους λένε και το βλέπω από τα μηνύματα όση ώρα μιλάμε, ότι όλα αυτά που συζητάμε, το εμβόλιο, η κορονοϊή κλπ. Είναι του σατανά. Τι απαντάτε? Ναι, είναι ο σατανάς. Εσείς που είστε του ο Θεού. Ο σατανάς έχει επιτραπεί από τον ίδιο το Θεό να μας πειράζει. Εξαρτάται από την επιδεκτικότητα του ανθρώπου, αν γίνεται όργανο του σατανά, όπως εμπροκειμένο γίνονται αυτοί που δεν ακούνε τη φωνή της Εκκλησίας. Α, έτσι λέτε, γίνονται όργανο βεβαίως, του σατανά. Όργανο του σατανά. Όταν λέει αμφισβητείς τις αποφάσεις της Εκκλησίας και του Επισκόπου, θέτεις τον εαυτό σου εκτός εκκλησίας. Μάλιστα. Όταν θέτεις λοιπόν τον εαυτό σου εκτός εκκλησίας, τι γίνεσαι? Γίνεσαι όργανο του σατανά. Εσείς τους δικούς σας θα τους βγάλετε στη Ζάκυνθο, εάν δεν πειθαρχήσουν? Βεβαίως θα τους βγάλουμε. Ευχαριστούμε προέχει κύριε Καντεγμάνη. Προέχει η αγάπη που είναι ο χριστιανισμός. Αλλά όπου δεν πείπτει λόγος, πείπτει ράβδος. Τώρα είμαστε στη ράβδο, κύριε Καλιαγμάνη. Άρα υποχρεωτικό. Ο λόγος πέρασε, στη ράβδο είμαστε τώρα. Λοιπόν, καλημέρα, σας ευχαριστούμε. Δευτέρα νουθεσία παρετού. Ναι. Καλημέρα σε όλους, να είστε καλά. Σας το λέω εγώ. Δεν ξέρω τι άλλο έπρεπε να πει ο σεβασμιότητος, νομίζω τα είπε όλα. Πάμε. Δεν χτύπησε και το τηλέφωνο σας σήμερα το πρωί? Γιατί το έχω κλείσει. Α, το κλείσατε σήμερα. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω. Απερπισία είναι η κατάσταση. Να είστε καλά, σεβασμιότητα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι νόμος της ιστορίας, νόμος των εθνών, ότι μία δράση στην κοινωνία προκαλεί αντίδραση. Αντίδραση. Και η δράση του Χριστού μου προκάλεσε αντίδραση. Άμα κάθεσαι, άμα δεν πειράζεις κανένα, καλός και Άγιος. Και λέει μέσα στο Ευαγγέλιο, ουέ όταν είπε οι πάντες οι άνθρωποι έβγε. Μια δράση τέτοια του Χριστού μου προκάλεσε αντίδραση. Ποια είναι το αντίδραση του Χριστού μου? Αντίδραση. Πρώτα. Οι νέοι που ήθελαν να τρέχουν μέσα στα θέατρα και μέσα στις παραστάσεις και χορούς. Αντίδραση του Χριστού μου. Ήταν οι πλούσιοι που τα κηρύγματά του ήταν για αυτούς φοβερά.
Αντίδραση στο Χρυσοστόμο ήταν οι γυναίκες που αγαπούσαν την πολυτέλεια. Αντίδραση στο Χρυσοστόμο ήταν οι Παύλοι Κυρικοί. Αντίδραση στο Χρυσοστόμο ήταν οι γυναίκες της Αυλής. Που ήσταν μέσα στα ανάκτορα, των οποίων τα ονόματα διέσχισε η ιστορία. Αντίδραση στο Χρυσοστόμο ήταν οι ισχυροί της ημέρας. Αντίδραση στο Χρυσοστόμο ήταν ο Αρκάδιος, η Αυτοκράτορα Ευδοξία. Δεν σας είπα τίποτα. Όλους αυτούς θα τους νικούσε. Όλους αυτούς θα τους νικούσε. Δεν σας είπα τίποτα. Θα νικούσε και τους νέους. Θα νικούσε και τους φαύλους. Θα νικούσε. Και την Αυτοκράτορα θα την νικούσε. Όλους θα την νικούσε. Πού έπεσε ο Χρυσοστόμος. Αντίδραση. Ποιο. Φοβερόν. 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 Δεν έπεσε ο Χρυσόστομος γιατί επολέμησε τα θέατρα. Διότι επολέμησε τους χορούς. Διότι πολέμησε τους πλουσίους. Διότι πολέμησε τα σφαύλα γυναίκας. Διότι πολέμησε τον ένα. Διότι πολέμησε τα ανάχωρα. Όχι, όχι. Ο Χρυσόστομος έπεσε. Διότι πολέμησε ποιους. Τους επισκόπους. Το λέει ο ίδιος. Και λέει ο Χρυσόστομος. Η ατρόμητος ψυχή. Λέει μια επιστολή μέσα. Που είναι αιώνιος καταδίκη. Του απολυταρχικού πνεύματος. Με τον οποίο διοικείται η εκκλησία του Χριστού. Λέει ο Χρυσόστομος μέσα από την αρημία. Στην εξορία το λέει ο Χρυσόστομος. Ότι ουδέν δέδεκα εις τον κόσμο, ως επισκόπους πλην ενίων. Δεν φοβήθηκα στον κόσμο. Δεν φοβήθηκα. Ποιος τα λέει αυτά. Δεν τα λέει ένας ιερομόναχος. Θα πείτε ρε Αυγουστίνε, είσαι εμπαθής και τα λες αυτά τα πράγματα. Τα λέει ένας Άγιος, ένας Πατέρας, ένας Αθάνατος, ένα Αστέρι, ένα Ιγόνι, ένα Τζίγας, ένα Ζήλιος. Τι λέει. Δεν φοβούμε, δεν φοβήθηκα τίποτα στον κόσμο. Ούτε την πλουσίου, ούτε τα γυναίκας, ούτε το διάλογο ακόμα. Ουδέν δέδεκα εν τον κόσμο. Ήμουν επισκόπου. Ω αδερφέ μου, μη μου αφήσεις να ανοίξω την καρδιά. Όχι, δεν είσαι επίσκοπος για να διαλύσεις τον λαό. Είσαι επίσκοπος για να είσαι να δώσεις λεφταριά στο λαό. Και όταν ο επίσκοπος φεύγει πλέον από το μεγαλείο αυτό και δια ποικίλων μέσων ζητεί να πιέσει τη θρησκευτική συνείδηση του λαού, δεν είναι πλέον επίσκοπος αυτός, αλλά είναι τύραννος. Είναι εκείνος ο οποίος και του τους επισκόπους δεν θέλει η εκκλησία του Χριστού. Ουδέν δώδεκα ως επισκόπους πλην ενίων. Και ο ταλέπορος ιερομόναχος Αυγουστίνος το λέγω με πικρία. Δεν φοβήθηκα Ιταλούς, δεν φοβήθηκα Γερμανούς, δεν φοβήθηκα τίποτα. Και στα Πουντρούμια και δεξιά, όσο φοβούμε τους επισκόπους, που μερικοί από αυτούς είναι χειρότεροι των φρετρίων και των όλων διωκτών, οι οποίοι διώκουν την εκκλησία του Χριστού μας. Ουδέν δώδεκα ως επισκόπους. Thank you.